πάμε στο νούμερο 9. Να τον κάνω. Στο νούμερο 9 φεύγουμε και πάμε άλιμο. Το καλό. Γιατί εκεί, άκου, είναι το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα αθλητικής ναυαγοσωστικής και επίτιμο μέλος εκπροσωπώντας το φύλακα Άγγελο και υποστηρικτής ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο άνθρωπος που μεγάλωσε στη θάλασσα. Και επειδή ο σίδωρός μας, ο σίδωρος Φίγκαρης, είχε κέφια, τον ρωτάει για όλα αυτά που συζητάμε τις τελευταίες μέρες. Για το ραντεβού που έχει κάνει με τον Νίκο Κοκλώνη, για το νέο τηλεοπτικό του Βήμα, παρουσιαστής, ηθοποιός, θα πρωταγωνιστήσει, πότε, πώς, γιατί. Φιδωλός θα έλεγα, όμως δίνει καινούργια στοιχεία. Και όλα αυτά λίγες ώρες πριν το σημερινό ραντεβού του, το τρίτο με τον Κοκλώνη. Πάμε να το απολαύσουμε λοιπόν. Είμαι και εγώ εδώ σήμερα, μιας και έχω μεγαλώσει στο νερό, στη Σκιάθο μας με τη Σχολή Θαλασσίων Σπορ και όλες αυτές τις δραστηριότητες. Μπορούμε να πούμε και με το καλό στις νέες δραστηριότητες, τις τηλεοπτικές πλέον. Δεν έχουμε καταλήξει κάπου, έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις όπως έχετε δει. Νομίζω ότι ό,τι είναι να γίνει για καλό θα αποφασιστεί. Κοιτάζουμε κάποια πράγματα μαζί και με τους ανθρώπους που είναι ηθήνοντες, η παραγωγή, και πιστεύω ότι εντός των ημερών κάτι θα γίνει. Αν δεν είναι, ο Νίκος ο Κοκλώνης κάνει πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά τις παραγωγές και διαφορετικές μεταξύ τους. Θέλω να πω ότι είναι πάνω από 15. Ναι. Οπότε μέσα σε αυτές είναι και project που αφορούν στη μυθοπλασία και είναι και κάτι το οποίο συζητήσαμε. Έχουμε κάνει και μια συζήτηση όσον αφορά την παρουσίαση, αλλά είναι όλα υποσύζητηση. Επειδή ασχολήθηκα με την υποκριτική μέσα από τα προηγούμενα project, είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να συνεχίσω και να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Έχουμε συζητήσει και ένα project το οποίο έχει να κάνει με, δεν θα έλεγα αγωνίσματα, αλλά είναι λίγο πιο κοντά στο δικό μου σκεπτικό. Για χωρίς σύνορα, κάτι τέτοιο. Ακριβώς, είναι στα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχει η παραγωγή του κ. Κοκλώνη, που ενδεχομένως να μην είναι ήδη στην Ελλάδα, να είναι κάτι το οποίο να προβάλλεται στο εξωτερικό. Αλλά με βλέπετε έτσι, γιατί είναι όλα υποσυζήτηση. Υπάρχει περίπτωση να δούμε το ΕΖΕΛ υπό την αιγίδα του Νίκου Κοκλώνη, ή αυτό έχει τελειώσει το project? Από ό,τι γνωρίζω, τα δικαιώματα του ΕΖΕΛ τα έχει ο κ. Καραγιάννης, με τον οποίο είχαμε συζητήσει. Τώρα δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο από κοινού με τον Νίκο ή όχι. Αυτά τα γνωρίζουν καλύτερα οι άνθρωποι που είναι στην παραγωγή. Διαβάσαμε κιόλας ότι θα είσαι και στο Just, έμεσα ή άμεσα. Υπάρχει περίπτωση να κάνεις ένα πέρασμα εκεί? Όλα είναι υποσυζήτηση. Δεν είμαι τραγουδιστής, ούτε θα διαγωνιζόμουν ποτέ σε ένα talent show με θέμα το τραγούδι. Αν στα πλαίσια των δικών μου μέτρων υπάρξει κάτι το οποίο μπορεί να είναι για λίγο, το συζητάμε. Αλλά προτεραιότητα έχει αυτό που σας είπα στην υποκριτική και η παρουσίαση, αν καταλήξουμε, σε κάτι το οποίο είναι κοντά σε μένα. Μάλιστα. Παιδιά, έχετε καταλάβει τι έχουμε ακούσει μέσα σε 1,5 λεπτό? Ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι έχει πει ο άνθρωπος αυτός, τον οποίο τον αγαπάμε τόσο πολύ και χαιρόμαστε πάρα πολύ για την πορεία του. Ότι έχει συζητήσει με τον Νίκο Κοκλώνη για εκπομπή που τον θέλει ο Νίκος. Για σειρά που είχαμε πει εδώ ότι αυτός πήγε τις δικές του προτάσεις στο δεύτερο ραντεβού. Προφανώς λοιπόν ο Γιώργος θέλει σειρά, του πήγε τη σειρά. Συζητήσανε για τρίτη εκπομπή που έχει να κάνει με αθλήματα, που κάποιος από τους δύο τη σκέφτηκε, μπορεί και ο ίδιος ο Γιώργος, αλλά μπορεί να την δέχεται και ο Νίκος. Ο ίδιος ο Γιώργος. Λογικό. Δύο πράγματα του πήγε ο Γιώργος. Επίσης ο Νίκος Κοκλώνης τον θέλει και στον Τζάστερ του Οβάς, που ο Γιώργος όμως δεν θέλει να τραγουδήσει γιατί δεν είναι τραγουδιστής, αλλά όμως θα βρεθεί και μια φόρμουλα συνεργασία. Δηλαδή τέσσερα πράγματα. Τέσσερα πράγματα είναι, γιατί έχει πάει, φαντάζομαι, ο Νίκος Κοκλώνης στον αγαπητό Γιώργο Αγγελόπουλο και του έχει πει τι θες για να έρθεις στην εταιρεία παραγωγής μου, και του λέει, ας πούμε, θέλω σύριαλ, θέλω κάτι πάνω σε μένα, δεν θέλω να πάω να τραγουδήσω. Αυτό που πάει ο Γιώργος και το λέει αυτό το πράγμα και λέει σύριαλ και δεν λέει παρουσίαση εκπομπή, είσαι τέλεια, θα κάνω κι εγώ μια εκπομπή. Αποδεικνύει πόσο ξεκάθαρο είναι στο μυαλό του το τι θέλει να κάνει. Τώρα, αν προκύψει κάτι άλλο, μπορεί και να το κάνει εφόσον βρεθούν και τα χρήματα τα οποία θέλει για να μπορέσει να είναι και σωστή η δουλειά. Αλλά τι συμβαίνει τώρα εδώ πέρα? Ο Νίκος Κοκλώνης του αρέσει να συζητείτε. Θέλει παντού να συζητούν για την επόμενη κίνηση του Νίκου. Τι έκανε ο Νίκος, ποιον πήρε ο Νίκος. Φέτος λοιπόν έχει πάρει αρκετά άτομα. Εκφράζει λοιπόν μια υπεριαλιστική πολιτική. Θέλει να
κατακτά οτιδήποτε είναι εκεί έξω για να κάνει αίσθηση. Οπότε σου λέει Ντάνος. Μεγάλο όνομα. Αν φέρω τον Ντάνο, όλοι θα συζητούν για τον Νίκο Κοκλώνη που κατάφερε να κλείσει τον Ντάνο. Και δει στην παρουσίαση και όχι στην υποκριτική σε μια σειρά που θέλει ο Ντάνος. Οπότε θέλει να κάνει αυτό ο Νίκος. Του λέει: η πόλη θα την πάρει. Τόσα θα την πάρει. Τόσα. Θυμάσαι καθόλου τι ώρα γεννήθηκες? Ήταν χαράματα. Ήταν χαράματα σήμερα. Χαράματα ή χαράματα. Τρίτη προς Τετάρτη. Όχι, ημερομηνιακά εννοώ. Ναι, χαράματα. Έχει γεννηθεί δηλαδή. Ναι. Έχεις μπορούμε να ζυγό, θεωρήσουμε ότι έχουν τελειώσει τα γενέθλιά του και η περίοδο χάριτο αυτό. Όχι, τώρα ξεκινάνε. Μα ένα λεπτό από τώρα με ειδοποιούν ότι τελείγει. Λίγουν τα γενέθλιά σου, να ξέρει. Δεν ήταν σωστό ο συλλογισμό. Για τον υπερελισμό. Μια τοποθέτηση έτσι που είχε κοινωνικέ προεκτάσει. Αλήθεια είναι, δεν θα το αμφισβητήσω αυτό. Να βοηθήσω λίγο με στοιχεία ρεπορτάζ. Αν θέλει. Αν μου επιτρέπει. Τώρα που εγώ αναλύω. Έχει ο Νίκος Κοκλώνης, πράγματι Γιώργο, έχει κάνει μία έρευνα στην οποία έχει φανεί ότι ο Ντάνος, τον Ντάνο τον θέλει πολύ το τηλεοπτικό κοινό. Άρα λοιπόν τον θέλει να τον έχει στην εταιρεία του. Ένα. Αυτό δύο. Από... για χρήματα, Γιώργο, δεν έχει φανωθεί από την Παράσκευη. Δεν έχουν συζητήσει. Επιμένω ότι δεν έχουν συζητήσει. Και επειδή σήμερα είναι το τρίτο ραντεβού, κρατήστε και μικρό καλάθι όπως κρατάει ο Αγγελόπουλος. Ναι. Να δούμε τι θα φέρει το τρίτο ραντεβού. Όλα αυτά, όλες αυτές οι νέες νοτ πληροφορίες ήταν από ρεπορτάζ. Όχι. Χθεσινό βραδινό κιόλας. Και χθεσινό βραδινό. Και εγώ θα κρατήσω βέβαια στο ρεπορτάζ σας της Μπίλιου που είπε ότι ο Γιώργος Αγγελόπουλος θα επιστρέψει με εκπομπή από το Γενάρη ως παρουσιαστής. Τώρα τα υπόλοιπα μπορεί να γίνει και ένα σύριαλ, μπορεί να γίνει οτιδήποτε άλλο. Αλλά ότι το είπε η Άση μας το είπε. Γιώργο, να το ξέρεις και ότι λέει η Άση είναι εγγύηση και παρεπιπτόντος. Φεύγει και ο Κρόνος από τον εγώ καιρό το Δεκέμβρη, γι' αυτό σου είπα από Γενάρη. Αφού είναι εγώ καιρός λέμε. Πάμε με αυτό το τελευταίο. Αυτό είναι ρεπορτάζ. Αυτό είναι ρεπορτάζ, Στέφανε. Πάμε στο νούμερο 8.